Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλύτερο κανάλι. Τι μου κάνετε, πώς το περνάτε, είστε καλά? Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε κάτι πολύ ζητημένο, θα πω ξανά και ξανά. Είναι ένα make-up το οποίο είχα ανεβάσει πριν λίγο καιρό, μόλις γύρισα από την Αμερική. Το λατρέψατε, μου στείλατε πολλά μηνύματα και επειδή είναι μια εταιρεία που πραγματικά πρώτη φορά στη ζωή μου τη δοκίμασα και μιλάω για την Colourpop, η οποία συγκεκριμένη παλέτα τώρα που έβαλα στα μάτια μου είναι η Midnight, αυτή εδώ. Λοιπόν, παιδιά, αυτή η παλέτα έχει κερδίσει την καρδιά μου. Βέβαια, έχει πολλά κοινά με την νου της Huda Beauty, δηλαδή σε χρώμα. Τώρα εγώ μιλάω έτσι, μισό λεπτάκι να σας δείξω. Αλλά εντάξει, εννοείται πως έχει και χρώματα τα οποία δεν έχει κάνει η Huda Beauty και δεν τα έχει φανταστεί η Huda Beauty. Παιδιά, η Colourpop είναι τόσο οικονομική σαν εταιρεία που σε κάνει να θες να τα πάρεις όλα. Πραγματικά, τώρα αυτή η παλέτα πόσο να έκανε, 20 δολάρια. Wow, δηλαδή. Γενικά σήμερα θα χρησιμοποιήσω πολύ Colourpop. Δυστυχώς η Colourpop περνάει τελωνία, οπότε αν πάτε στην Αμερική, ξυλώστε τα όλα. Θα ξεκινήσω με την αγαπημένη μου βάση της P. Louise. Θα βάλω λιγάκι στην παλετίτσα μου. Και με το αυτό το αγαπημένο μου πινελάκι, το πλαγιαστό έτσι, θα βάλω στα ματάκια μου. Όπου είναι πολύ καλλιπτική αυτή η βάση, πραγματικά. Μέχρι να τελειώσει, όπως καταλάβατε, αυτή θα χρησιμοποιώ όλη την ώρα. Όχι, αγαπώ πάρα πολύ και τη Urban Decay. Θα σας τη δείξω και γίνει κάποια στιγμή σε ένα βίντεο, σίγουρα. Αυτό που κουρεύουν απ' έξω και τώρα μου έχω χαλάσει το βίντεο μπορεί να με ξεπεράσει, ας πούμε. Τέλεια, αφού βάλαμε και τη βάση μας, θα συνεχίσουμε με ένα από τα αγαπημένα μου cream liner, το οποίο είναι της Criolan, το Ebony. Σε συνδυασμό με το πινέλο της Maybelline, αυτό εδώ πέρα που ήταν μέσα στο gel eyeliner του. Και παιδιά, είναι wow. Το δείτε τώρα. Δηλαδή κάνει τέλεια εφαρμογή και από μόνο του. Και τα δύο μαζί συνδυαστικά, πώς τα βρήκα και μου κάτσανε. Λοιπόν, θα τραβήξω μια γραμμή. Πολύ λεπτή όμως. Γιατί θέλουμε. Αυτή η γραμμή να σβηστεί. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το αγαπημένο μου πινελάκι που ξέρετε ότι το πολύ αγαπώ. Και θα δώσουμε έτσι λίγο προς τα πάνω, σαν σβήσιμο από μόνο του να κάνει. Το ίδιο θα κάνω και στο άλλο μάτι. Τέλεια. Και κάπου εδώ θα βάλουμε τα χρώματά μας. Πάντως πραγματικά πιστεύω ότι στο συγκεκριμένο μακιγιάζ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την νου της Huda Beauty. Θα συνεχίσω με αυτό εδώ το καφέ εδώ πέρα που βλέπετε. Από Morphe θα πάρω αυτό εδώ το πινελάκι για να κάνω το σβήσιμο του eyeliner μου τώρα. Ήδη άρχισε να γίνεται ομοιόμορφο. Το βλέπετε? Μπράβο σας. Αμέσως μετά θα συνεχίσω με αυτό το πινελάκι εδώ πέρα, που είναι έτσι flat πάλι. Και θα πάρω την απόχρωση ακριβώς δίπλα, που είναι αυτή εδώ. Κοκκινό καφέ είναι αυτή εδώ, τώρα φαίνεται καλύτερα. Η Gaston. Gaston, Gaston. Αχ, πώς πήγαινε το τραγούδι, γαμώτο. Και αρχίζω να σβήνω με φούξ τώρα. Γκαστόν, ο Γκαστόν. Ότο σόλα ο Γκαστόν. Κάτι τέτοιο δεν είναι. Με το 228 από Ζωήβα θα πάρω την απόχρωση Damsel, που είναι αυτή εδώ, και θα μπλεντάρω προς τα πάνω, από εδώ. Αγγίζοντας εκείνα, δεν με πειράζει. Δεν σβήνουνε. Και
έχω δημιουργήσει ένα σβησμένο eyeliner. Πολύ όμορφα. Θα κάνουμε όμως πολύ, μα πολύ φυσική βάση σήμερα. Θα συνεχίσω με αυτό τη μόρφη το πινελάκι. Δεν ξέρω τι νούμερο είναι. Και θα χρησιμοποιήσω την pip, την απόχρωση, για όσο πάω προς τα μπροστά. Τέλεια. Αφού φτάσαμε σε αυτό το σημείο, έρχεται το πιο glam ever. Στην εσωτερική γωνία θα βάλω αυτήν εδώ την κλιτεράτη απόχρωση, η οποία είναι η Floating Lantern, και θα πάρω με αυτό εδώ το πινελάκι. Είναι σαν βούτυρο, παιδιά, αυτό το glitter, πραγματικά. Και θα βάλω στην εσωτερική γωνία. Το μόνο φάουλ με τα γλίτερ είναι ότι αν πέσουν κάτω, μετά γεμίζεις ολόκληρος. Αλλά χαλάλι, μωρέ, γλίτερ είναι. Χαλάλι. Αχ, πλησιάζουν Χριστούγεννα, Θεέ μου. Γι' αυτό είμαστε έτσι λίγο Christmas. Είναι λίγο Christmas, το λες. Τώρα θα κάνω ένα σβήσιμο με τη μόβ απόχρωση από το gel pencil της Maybelline. Είναι η απόχρωση συγκεκριμένη 940 Rich Amethyst. Και θα βάλω λίγο εδώ με αυτό εδώ το πινελάκι. Θα μπλεντάρω λίγο προς τα έξω. Στην ουσία δώσαμε βάθος και πιο ωραία έτσι προπτική στο μάτι, νομίζω. Τόσο απλά και όμορφα. Πάμε να συνεχίσουμε με τη βάση μας. Θα χρησιμοποιήσω από Farsali. Είναι το Unicorn Essence. Είναι ένα τέλειο σερουμ ενυδατικό για πριν το make-up. Είναι λίγο ακριβούτσικο. Θα σας τα βάλω κάτω όλα, εννοείται, στην περιγραφή. Και ό,τι θέλετε με ρωτάτε κιόλας. Νιώθω κατευθείαν ενυδατωμένο το δέρμα μου και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο όσο πιο ενυδατωμένο είναι, τόσο καλύτερα κάθεται το make-up, να το θυμάστε αυτό. Θα συνεχίσουμε με ένα από τα πολύ αγαπημένα μου foundation, το οποίο είναι της Becca, το Aqua Luminous Foundation, Perfecting Foundation, το οποίο είναι σε σταγόνες, θέλει πολύ καλό ανακάτεμα και έχει μέσα και σήμερα όμως. Λοιπόν, θα το βάλω στην παλέτα μου. Δεν βοηθάει ιδιαίτερα το ότι είναι σε σταγόνες, μην νομίζετε ότι εμένα βοηθάει, αλλά οκ. Okay. Με ένα πλατή πινέλο, εμένα με βολεύουν τα πλατιά πινέλα, θα πάρω και θα βάλω σε όλο μου το πρόσωπο. Καλά, ξέχασα να σας πω ποια απόχρωση έχω. Η απόχρωσή μου είναι η Fair. Μου κάθεται τέλεια, όπως βλέπετε, δεν έχουμε δυσχρωμίες ή κάτι τέτοιο, οπότε είναι ένα μη καλυπτικό, θα έλεγα, foundation, δηλαδή αν θέλετε κάλυψη μην πάρετε αυτό, και πολύ ενυδατικό. Είναι για κάποιον που έχει πολύ καθαρό δέρμα, για νεανικές επιδερμίδες βασικά κυρίως. Γενικά η Μπέκα νομίζω δουλεύει για νεανικές επιδερμίδες. Και αφού βάλαμε το foundation μας, όπως βλέπετε δεν έχει πολύ κάλυψη, είναι έτσι πολύ fluid. Θα συνεχίσω με Maybelline και Instant Eraser. Λοιπόν, θα βάλω δύο αποχρώσεις, γιατί αυτή μου είναι πολύ ανοιχτόχρωμη. Γενικά το έχω αυτό με τα concealer, ποτέ δεν βρίσκω την αποχρώσή μου. Είναι η ivory, αυτή η ανοιχτόχρωμη, και θα χρησιμοποιήσω και την 7 Sand μαζί, μίξη. Πάμε να μπλεντάρουμε. Το γνωστό
της Real Technique Beauty Blender. Προσέχω να μην κατεβάσω τα glitter. Όσο μπορείτε να τα ανεβάσετε προς τα πάνω, κάτι το. Θα συνεχίσω με το αγαπημένο μου ρουζ σε υγρή μορφή από Charlotte Tilbury. Είναι το Pingasm. Βάζω σε όλο το ζυγωματικό για να φαίνεται αυτή η ενυδατωμένη υφή. Δεν καταλάβετε. Με ένα φλάφι έτσι πινελάκι. Παίρνω και μπλεντάρω καλά μέχρι επάνω και από εδώ. Κάνω και λίγο contour στη μύτη με το ρούζ. Όχι ακριβώς contour, της δίνω έτσι μια φρεσκάδα. Λάμπω. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε στο συγκεκριμένο βίντεο contouring, αλλά όχι ακριβώς βασικά, θα βάλουμε λίγο bronze, θα σας δείξω. Από MAC θα χρησιμοποιήσω το Global Glow και θα δείτε πόσο τέλεια συνδυάζεται με αυτό το ρούζ, πραγματικά. Και δεν φαίνεται ότι δεν έχουμε κάνει, ίσα ίσα, έχει και μία λάμψη μέσα. Θα συνεχίσω με Colourpop και αυτό είναι το Star Bright Highlight, το οποίο είναι σε stick και βγαίνει like this. Θέλει χεράκι έτσι ωραία. Γυαλίζει από μόνο του όλο το μάγουλο έτσι. Τέλειος, τέλειος συνδυασμός αυτά τα τρία, το contour, το rouge και το highlight, πραγματικά. Όσο πιο φυσικό, τόσο πιο ωραίο. Και λίγο στα χυλάκια. Και στις γραμμές από τα χυλάκια. Και νητούλα φυσικά. Λάμπω, θέλω, λάμπω. Θα συνεχίσω να κάνω τα φρυδάκια μου λίγο off camera. Θα βάλω και μάσκαρα. Και μετά θα επιστρέψω για το κροκιονάκι. Επέστρεψα δρυμύτερη και σας έχω το τέλειο κραγιόν. Ναι, και αυτό είναι Colourpop. Λοιπόν, είναι το... είναι της Colourpop το Ultra Matte Lip. Πραγματικά είναι Ultra Matte, Ultra Matte. Και είναι το Times Square η απόχρωση. Θα το δείτε τώρα αμέσως πόσο matte και πόσο ωραίο βγαίνει. Βέβαια, εγώ έχω τώρα ενυδατωμένα χείλη, γιατί έχουν σκάσει. Στεγνώνει σε 3 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το τέλειο κραγιόν, πραγματικά. Τρελαίνομαι. Και θα κλείσουμε αυτό το μακιγιάζ με το Iconic London Preset Glow. Λοιπόν, όπως βλέπετε μέσα έχει την λάμψη. Είναι λάμψουμε κι άλλο, γιατί δεν μας φτάνει αυτό. Όχι. Το κουνάμε καλά και ψεκαζόμαστε. Αυτό είναι το μακιγιάζ μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να πατήσετε ένα like από κάτω, βεβαίως. Αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι μου, να την κάνετε. Θα εμφανιστεί και εδώ πέρα και εδώ πέρα, δεν ξέρω που εμφανίζεται, εδώ πέρα κάπου πάνω. Αν δεν με έχετε βρει ακόμη στο Instagram, επίσης να με βρείτε, γιατί εκεί πέρα μπορείτε να μου στέλνετε ό,τι θέλετε,
να μου στέλνετε αν έχετε κάποια απορία για κάποιο μακιγιάζ, να μου προτείνετε αν κάποιο μακιγιάζ που ανεβάζω, γιατί καθημερινά ανεβάζω κάποιο look, σας αρέσει και θέλετε να το δείτε, όπως αυτό το μακιγιάζ. Τα λέμε την άλλη Κυριακή. Φιλάκια πολλά!